Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάκων δια του σταυρού Σου πολύ. Έξι Μαρτίου των εναμορίων 42 μαρτύρων Μαξίμου, Εφροσίνου, Ιουλιανού και Ευβούλου των μαρτύρων Αρκαδίου και Ησυχίου του Θαυματουργού των Οσίων και η Εύρεσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και των Τιμίων Ήλων υπό της Αγίας Ελένης Μητρός Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Το έτος 326 μετά Χριστόν, η Αγία Ελένη, μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει τον Θεό για τους θριάμβους του γιού της Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο θείος Ζήλος όμως έκανε την Αγία Ελένη να αρχίσει έρευνες για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού του Χριστού. Επάνω στον Γολγοθά, οι ειδωλολάτρες οι Ρωμαίοι είχαν χτίσει το ναό της ψευτοθεάς Αφροδίτης, διότι εκεί πέρα συγκεντρωνόντουσαν οι πρώτοι χριστιανοί και δόξαζαν τον Θεό και προσκυνούσαν τον Πανάγιο Τάφο και για να αποτρέψουν την λατρεία του Θεού έχτισαν το ναό της ψευτοθεάς Αφροδίτης, τον οποίο η Αγία Ελένη τον γκρέμισε και ξεκίνησε τις ανασκαφές. Σε κάποιο σημείο βρέθηκαν τρεις σταυροί. Η συγκίνηση υπήρξε μεγάλη, αλλά ποιος από τους τρεις ήταν ο σταυρός του Χριστού? Τότε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, με αρκετούς ιερείς αφού έκανε προσευχή, άγγιξε και τους τρεις σταυρούς στο σώμα μίας ευσεβεστάτης γυναίκας η οποία είχε πεθάνει. Όταν ήλθε η σειρά και τις ακούμπησαν πάνω της, τον τρίτο σταυρό που ήταν πραγματικά του Κυρίου, η γυναίκα αμέσως αναστήθηκε. Επίσης στο σημείο όπου ήταν θαμμένος ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός φύτρωνε ένα φυτό το οποίο ονομάζεται Βασιλικός. Από εκεί πήρε το όνομά του ο Βασιλικός. Γι' αυτό και τα φύλλα του σχηματίζουν σχήμα σταυρού. 6 λοιπόν Μαρτίου εορτάζουμε την έβρεση του Τιμίου Σταυρού και την έβρεση των καρφιών, των ύλων, με τα οποία κάρφωσαν τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Ναι. Την Θεός ηλεκτών του λόγου φάλαγγα τους τεσσαράκοντα και δύο μάρτυρας τους εν μία πάντα σπουδή αχλήσαντας τιμήσομεν ούτι χάρτης πίστεως ηνωμένη τη χάριτη δίμονα καθέ Χριστού κληρονόμη ξύ
νύφοι τμηθέντες τους αυχαινός. Οι Άγιοι 42 μάρτυρες από το Αμόριο. Το Αμόριο ήταν μία πόλη της Φρυγίας στη Μικρά Ασία. Από τον 6ο αιώνα ήταν επίσημο στρατιωτικό κέντρο του Βυζαντινού κράτους στην Κεντρική Ασία. Όταν το Αμόριο το 838 κυριεύθηκε από τους Άραβες με πολιορκητή τον Χαλίφη Μουτασίμ ύστερα από Προδοσία, λέγεται ότι σκοτώθηκαν και εχμαλωτίστηκαν 70.000 πολίτες. Μεταξύ των εχμαλώτων ήσαν και 42 διαπρεπέστατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ευγενών Βυζαντινών οικογενειών. Αυτούς τους πήγαν στη Βαγδάτη και τους έριξαν στην φυλακή αλυσοδεμένους, μέσα στο σκοτάδι και την υγρασία. Εκεί, χωρίς νερό και ψωμί, έκαναν συνεχώς προσευχή να πεθάνουν το συντομότερο. Κάποια μέρα τους έβγαλαν από την φυλακή και τους παρουσίασαν στον Χαλίφη. Αυτός με ύφος φιλικό έταξε να τους αποκαταστήσει στα αξιώματά τους αν γινόντουσαν μουσουλμάνοι. Οι γενναίοι άνδρες χωρίς αναβολή είπαν στον Χαλίφη ότι αυτό δεν γίνεται ούτε κατά φαντασίαν. Τότε ο Χαλίφης εκνευρισμένος διέταξε και τους θανάτωσαν με τον πιο φρικτό τρόπο. Έτσι η θυσία αυτών των Αγίων Μαρτύρων διδάσκει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι αγωνιστές της πατρίδος και της πίστεως είναι διπλά ιεροί, γιατί αποτελούν εκλεκτή παράταξη στον χορό των Αγίων του Θεού.